Καλημέρα σε όλους. Είμαι ο Τατάκης ο Παναγιώτης. Είμαι σαν εκπρόσωπος από το επιμελητήριο. Η αίθουσα ανήκει στο επιμελητήριο Λέσβο και της ΕΤΑΛ. Και νομίζω όμως ότι κάναμε μια επιλογή. Μια μικρή αίθουσα διαλέξαμε, ενώ είχαμε άλλες οι οποίες ήταν μεγαλύτερες, γιατί η αξία του έργου που παρουσιάζεται έπρεπε να είναι σε πιο μεγάλη αίθουσα. Πιστεύαμε ότι θα είναι λίγα άτομα, γι' αυτό είναι χαρά μας που σας βλέπουμε όλους εδώ. Ευχαριστούμε και καλωσορίζουμε τον Δήμαρχο, την κυρία Σανούλα και όλους εσάς και πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ επιτυχημένη παρουσίαση. Ευχαριστούμε πολύ. Ούτε είναι πολλά το έργο. Λοιπόν, και από πλευράς μας, από την Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης Λέσβου, πρόεδρος κ. Ζωτάκης, πρώτα απ' όλα Δήμαρχε, Αντιδήμαρχε, είναι μεγάλη ικανοποίηση να παρουσιάζεται το έργο το Φλεβάρι μήνα του 24, που σημαίνει αυτό ότι ολοκληρώθηκε εμπρόθεσμα, σωστά και αποτελεσματικά. Μπράβο λοιπόν και στη διαδικασία, μπράβο και στους αναδόχους και τα στελέχη τους και τα στελέχη του Δήμου, που φέρνουν σιγά σιγά και παρουσιάζουν και τα αποτελέσματά τους. Γιατί δεν είναι μόνο να γίνεται ένα έργο, αλλά να παρουσιάζεται. Η ψηφιοποίηση του ιστορικού αρχείου που θα παρουσιάσετε είναι ενταγμένη στο πρόγραμμα Leader Alias και σε πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα, σε πολύ περιορισμένο χρονικό διάστημα, κατάφερε να ολοκληρωθεί σωστά, εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά. Ευχαριστούμε για τη συνεργασία. Και έπονται οι επόμενες. Τώρα, διαδικαστικά, ο κύριος Δήμαρχος θα πάρει το λόγο, μετά η κυρία Αντιδήμαρχος και ο κύριος Ζωζακάκης εκ μέρους του Αναδόχου θα κάνει την παρουσίαση. Ξεκινάμε με το καλωσόρισμα σε όλους, σε όλες και όλους που μας τιμήσετε με την παρουσίαση, στη σημερινή παρουσίαση. Σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να παρουσιάσουμε και κυρίως να παραδώσουμε ένα έργο ιστορικής αξίας που δεν αφορά μόνο τους δημότες μας, ούτε μόνο τους κατοίκους του νησιού μας. Αφορά, πιστεύω, όλους μας, καθώς και όσους ενδιαφέρονται για μας, και αν το αξιοποιήσουμε σωστά, νομίζω ότι μπορεί να διευρύνουμε την αντίληψή μας για την πολιτιστική μας κληρονομιά, για να συνθέσουμε τελικά μια πιο πλήρη εικόνα της ιστορίας μας και της ίδιας μας, θα έλεγα, της ταυτότητας. Γνωρίζετε όλοι από την πρώτη μας θητεία ότι καταπιαστήκαμε με τις νέες τεχνολογίες, καταφέρνοντας να εφαρμόσουμε στην πράξη σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό αυτό που λέμε ψηφιακή μετάβαση, αντλώντας τα ωφέλη αυτής στη λειτουργία ενός Δήμου και όχι μόνο. Φυσικά, βέβαια, δεν πρόκειται να σταματήσουμε να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Και ήδη συνεχίζουμε, μπορώ να πω, στον ίδιο δρόμο, δεδομένου ότι έχουμε εξασφαλίσει μια πολύ καλή συνεργασία και με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σύντομα θα είμαστε σε θέση να παρουσιάσουμε και νέες ψηφιακές εφαρμογές. Επιστρέφω όμως στη σημερινή μας εφαρμογή που φεύγει από το κομμάτι ψηφιοποίησης της λειτουργίας ενός Δήμου με τη στενή έννοια και καταπιάνεται με την ιστορία μας. Γιατί με την απόπειρα ψηφιοποίησης σημαντικού μέρους του ιστορικού αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου μας, θα έλεγα ότι τολμούμε πέραν της ηλικής μας κληρονομιάς να αναδείξουμε και την άλλη. Αυτήν που μπορεί τελικά να αποδειχθεί και πιο δυναμική για το παρόν και το μέλλον μας, και γι' αυτό σας καλώ να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα που ανασύρει όλο αυτό το πολύτιμο υλικό που μπορεί μέχρι τώρα να είχαμε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, μια ιδέα για την ύπαρξή του μέσα από διαδόσεις, από μύθους και θρύλους. Μιλώντας τώρα πιο συγκεκριμένα για το σημερινό έργο, θα πρέπει να αναφέρω πως είχαμε μια σκέψη γι' αυτό, χωρίς να έχουμε ξεκάθαρα στο μυαλό μας το πώς θα το κάνουμε, από το 2019, γνωρίζοντας ότι κληρονομήσαμε ως νεοσύστατος Δήμος και διάδοχος όλων των ιστορικών κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου ένα τεράστιο υλικό με έγγραφα ιστορικής αξίας που κινδύνευαν, όπως καταλαβαίνετε, να καταστραφούν. Το 2020 μας παρουσιάστηκε ευκαιρία να προχωρήσουμε στη ψηφιοποίηση και προχωρήσαμε άμεσα και εκτός από τον προφανή στόχο της αποφυγής της καταστροφής από το χρόνο του υλικού που ψηφιοποιήθηκε, εξασφαλίσαμε το πιο σπουδαίο. Να διασώσουμε το πολύτιμο κομμάτι της ιστορίας μας, της παράδοσης μας, της λαογραφίας μας και της ίδιας μας της καταγωγής που πλέον μπορεί να ερευνηθεί, να μελετηθεί και φυσικά να αξιοποιηθεί. Πριν σας αφήσω τα χέρια των ειδικών που θα μας παρουσιάσουν εξειδικευμένα το έργο, θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλους όσοι βοήθησαν για να είμαστε σήμερα σε αυτή τη θέση, να παραδώσουμε αυτή τη δράση που είμαι σίγουρος ότι θα μείνει και θα αποτελεί μια παρακαταθήκη για τις γενιές του μέλλοντος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ως Αντιδήμαρχος Επιχειρησιακού Σχεδιασμού θα πω λίγα λόγια για το έργο «Τεκμηρίωση, ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου». Το έργο
τεκμηρίωση ψηφιοποίηση και εισαγωγή σε βάση δεδομένων του Ιστορικού Αρχείου των Κοινοτήτων του Δήμου Δυτικής Λέσβου αφορά την ψηφιοποίηση και αξιοποίηση του Ιστορικού Αρχείου 10 κοινοτήτων του Δήμου μας. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκε υλικό από τις κοινότητες της Αγίας Παρασκευής, Φίλιας, Καλοχωρίου, Πολυχνήτου, Μανταμάδου, Σικαμιάς, Πέτρας, Μολύβου και Ερεσού και αρχαία από τη Λέσχια Ρίσβη της Καλονής. Οι κοινότητες αυτές επιλέχθηκαν μεταξύ των 36 κοινοτήτων του Δήμου με βάση το γεγονός ότι ήδη αυτές οι κοινότητες είχαν κατά κάποιο τρόπο οργανώσει στοιχειοδός το αρχείο τους και υπήρχε ευκολότερη πρόσβαση σε αυτό. Προφανώς στο μέλλον και αφού εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για τη συνέχεια του έργου, στο ψηφιακό αρχείο θα προσθεθούν και αρχεία των υπολείπων κοινοτήτων που θα μαζευτούν, θα ταξινομηθούν και θα σωθούν. Με τη χρήση λοιπόν νέων τεχνολογιών ψηφιοποιήθηκαν και τεκμηριώθηκαν πάνω από 6.500 ιστορικά τεκμήρια και τόμοι της περίοδου από τα τέλη του 17ου αιώνα έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Από το 1650 ως το 1970, που υπάρχουν διάσπαρτα στις 10 αυτές κοινότητες του Δήμου. Μέσα από τη μελέτη των 300 περίπου ετών τοπικής ιστορίας, παρουσιάζονται οι κοινωνικοί, οικονομικοί και εθνολογικοί παράγοντες που διαμόρφωσαν τις συνθήκες διαβίωσης στη δυτική πλευρά του νησιού μας. Με την επιστημονική τεκμηρίωση των ιστορικών αυτών τεκμηρίων, όλα τα γεγονότα καθίστανται προσβάσιμα σε όλους τους πολίτες, καταργώντας γεωγραφικούς περιορισμούς και εξοικονομώντας χρόνο στη μελέτη τους. Με την υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, στόχος είναι η ανάδειξη των εγγράφων, βιβλίων, αρχαιακών τεκμηρίων και λαογραφικού υλικού, μοναδικής και ανεκτίμητης αξίας, τα οποία λόγω της σπουδαιότητάς τους και της επιτακτικής ανάγκης να διασωθούν από τη φθορά του χρόνου, ψηφιοποιήθηκαν, τεκμηριώθηκαν και διατίθενται δωρεάν στο ευρύ κοινό μέσω της διαδικτυακής πύλης. Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος Αλίας και Θάλασσας 2014-2020, τοπικό πρόγραμμα Leader Λέσβου με το ποσό 47.120 ευρώ, με ενδιάμεσο φορέα διαχείρισης την ΕΤΑΛ ΑΕ. Στο ψηφιωμένο και τεκμηριωμένο υλικό περιλαμβάνονται κυρίως πρακτικά συνεδριάσεως του Κοινοτικού Συμβουλίου των εκάστοτε κοινοτήτων. Πρόκειται για βιβλιοδετημένους τόμους που περιλαμβάνουν συζητήσεις, ψηφοφορίες, αποφάσεις και μειοψηφούσες γνώμες για οποιοδήποτε καθημερινό ζήτημα. Τα θέματα των ημερήσεων διατάξεων είναι οικονομικά, διοικητικά, περιφερειακά, δημοτικά, τοπικά, τεχνικά, ψυχαγωγίας, πολιτισμού, ιστορικά, αρχαιολογικά, περιβαλλοντικά, αθλητισμού, εθελοντισμού, πολεοδομικά, ρημοτομικά, καθαριότητας, φιλανθρωπικά, υγείας, κοινωνικής μέριμνας και άλλα. Αρχεία αλληλογραφίας, τα οποία αποτελούνται κυρίως από επιστολές και τηλεγραφήματα μεταξύ των Προέδρων των Κοινοτήτων και της Νομαρχίας Λέσβου, του Επιμελητηρίου, του Ειρηνοδικείου, τις αστυνομικές, στρατιωτικές και δασικές αρχές, τους οικονομικούς εφόρους, τραπεζών, καθώς και διαφόρων ιδιωτών. Άλλα αρχεία που συναντά κανείς είναι κτηματολόγια, όπου πραγματοποιείται μια γενική καταγραφή της κτηματικής περιουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής των κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου. Συνήθως περιλαμβάνεται μια γεωμετρική περιγραφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε γεωτεμαχίου. Προκηρύξεις για προσλήψεις στο δημόσιο τομέα, όπου επισυνάπτονται οι προϋποθέσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή των υποψηφίων. Και μια πληθώρα αρχείων με μοναδικό περιεχόμενο, όπως εγκυκλίους, πρωτόκολλα, πίνακες γεννηθέντων, φακέλους οικογενείας, φύλλα πορείας και άλλα.
Μπορεί κάποιος, όπως είπαμε και πριν, επισκεφθεί για να εξερευνήσει το αρχείο μέσα και από την ιστοσελίδα του Δήμου Δυτικής Λέσβου. Στόχος του Δήμου μας το επόμενο διάστημα είναι να υποβάλει πρόταση για τη χρηματοδότηση της ψηφιοποίησης όλου του αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου μας. Η δημιουργία αυτής της ιστοσελίδας είναι η βάση πάνω στην οποία θα προσθεθεί και το υπόλοιπο υλικό που θα βρεθεί, θα ταξινομηθεί και θα ψηφιοποιηθεί για το σύνολο των κοινοτήτων μας. Παράλληλα, θα επιδιώξουμε σε συνεργασία με τους συλλόγους, τα σωματεία και τους πολιτιστικούς φορείς των χωριών μας που έχουν ιστορία πάνω από ένα αιώνα να ψηφιοποιήσουμε και το αρχείο αυτών των φορέων, ώστε αυτός ο μοναδικός πολιτισμικός πλούτος να διασωθεί. Θα ήθελα εδώ κλείνοντας να ευχαριστήσω την ΕΤΑΛ και τον κύριο Περιμένη για τη συνεργασία και τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και τους προέδρους των κοινοτήτων που άνοιξαν τα γραφεία και μας παρήχαν κάθε διευκόλυνση για την έβρεση του υλικού αυτού. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που παραβρίσκετε σήμερα εδώ πέρα για αυτή την παρουσίαση που είναι πολύ σημαντική για το Δήμο μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Για μένα είναι μεγάλη χαρά που παραβρίσκομαι εδώ, γιατί είναι κάτι που το ξεκινήσαμε όταν σε συνεργασία τότε, από το 19 όπως είπε ο Δήμαρχος. Ήταν μια ιδιαίτερη κατάσταση, διότι ο Δήμος ήταν καινούριος και όλα τα λεφτά και όλος ο σχεδιασμός που είχε γίνει για τα ψηφιακά είχε ήδη δοθεί. Άρα δηλαδή ο Δήμος ήταν πρακτικά εκτός παιχνιδιού για το απερχόμενο ΕΣΠΑ. Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε τότε λεφτά, πού θα βρούμε και τα λοιπά. Βρήκαμε ευήκονους από την ΕΤΑΛ και βγήκε το κονδύλι αυτό το συγκεκριμένο. Πράγματι υποβάλαμε την πρόταση, η οποία εγκρίθηκε. Εγώ δεν συμμετείχα στη συγκεκριμένη μορφή που πήρε τελικά το έργο και χαίρομαι πάρα πολύ, γιατί υπήρχε προβληματισμός πώς θα τα καταφέρουμε, διότι δεν υπήρχαν και άνθρωποι μέσα στο Δήμο οι οποίοι να ασχοληθούν, να έχουν εξειδικευμένες γνώσεις για να διαχειριστούν τέτοια θέματα. Τελικά χαίρομαι πάρα πολύ που πραγματικά έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Και μάλιστα είχα σκοπό να πω κάποια πρόταση, αλλά την είπε ήδη η Αντιδήμαρχος, είναι ότι ο Δήμος έχει πάνω από 15 λαογραφικά μουσεία διάσπαρτα στα χωριά. Αυτά από μόνα τους, μόνο το καθένα μπορεί να μην έχει αξία. Αλλά αν το δει κανείς στη συνολική εικόνα, ότι ένας Δήμος με 35 κοινότητες έχει πάνω από 15 λαογραφικά μουσεία, δείχνει δηλαδή ότι η περιοχή εκεί έχει ένα πολύ σημαντικό πολιτιστικό υπόβαθρο, το οποίο πρέπει να αναδειχθεί. Πρέπει να δειχθεί δηλαδή και όλα αυτά να γίνουν ένα δίκτυο που θα μπορεί κανείς πηγαίνοντας στη Δυτική Λέσβο να έχει την εικόνα του τι μπορεί να επισκεφθεί στα διάφορα χωριά που πηγαίνει. Ίσως να γίνει και ένα κλάστερ που πραγματικά να πουλάει γνώση και τα αντικείμενα αυτά, τα οποία είναι τα στοιχεία τα οποία δουλεύαν οι αγρότες, τη γη κλπ. Ήθελα μόνο να συμπληρώσω κάτι το οποίο έκανε ο Δήμος. Ο Δήμος υπέγραψε μια προγραμματική συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου και ήδη είχαν έρθει, εγώ το τελευταίο καλοκαίρι που ήμουν στο Δήμο, είχαν έρθει φοιτητές οι οποίοι κάναν τις διπλωματικές τους εργασίες. Και τώρα δηλαδή δίνεται το υπόβαθρο στους φοιτητές να μπορούν να δουλέψουν και με απόσταση, να μην χρειάζεται κατά ανάγκη να πάνε στα χωριά ένα-ένα, να δουλέψουν με απόσταση, ούτως ώστε μέσα από τις εργασίες αυτές να αναδειχθεί ακόμα περισσότερο πιο σύνθετη μορφή η εικόνα του Δήμου μας. Γνωρίζοντας το παρελθόν, μπορούμε να καταλάβουμε καλύτερα το μέλλον που θα πάμε. Οι δυσκολίες που υπάρχουν, πώς ξεπεράστηκαν στο παρελθόν και αυτές που παρουσιάζονται τώρα, τι θα κάνουμε για να τις αντιμετωπίσουμε σήμερα και για το αύριο που έρχεται γρήγορα και είναι, θα έλεγα, ξεπερνάει τα σύνορα του νησιού. Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, για την πρόσκληση και την Αντιδήμαρχο την Ασανούλα. Χαίρομαι πολύ που η συνέχεια και η διάρκεια. Εδώ θα είμαστε, εγώ πλέον ασχολούμαι με την περιφέρεια, να βοηθήσουμε και για τα επόμενα βήματα. Γεια σας και από μένα. Είμαι ο Αλέξανδρος Ζορζακάκης, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος Εταιρείας Aegeus Solutions. Είμαστε οι ανάδοχοι του έργου που μόλις ακούσατε την παρουσίαση. Εμείς, θα σας πω πολύ γρήγορα για την εταιρεία. Είμαστε μια εταιρεία που ασχολείται με την ψηφιοποίηση και προβολή έργων πολιτισμού και τουρισμού. Ξεκινήσαμε από τη Μυτιλίνη, τώρα είμαστε σε Μυτιλίνη, Ηράκλειο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη.
Εγώ ήμουν, είχα σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου και έχω ζήσει πολλά χρόνια εδώ, οπότε ξέρω πολύ καλά τον τόπο και, τι δυνατότητες έχει. Αναλάβαμε μετά από διαγωνισμό την υλοποίηση του έργου που μόλις ακούσατε. Να πω καταρχάς ένα μεγάλο μπράβο στο Δήμο, γιατί και στο Δήμαρχο και στην Αντιδήμαρχο και στον κύριο Μάντζαρη, που ήταν και η ψυχή του έργου από την πλευρά του Δήμου. Γιατί αυτό το έργο είναι από τα πλέον πρωτότυπα που υπάρχουν στην Ελλάδα. Δηλαδή, Δήμος να αναλάβει να κάνει ψηφιοποίηση κοινοτήτων είναι πάρα πολύ, να το πω έτσι, προχωρημένο και μπροστά και είναι ελάχιστες περιπτώσεις πανελλαδικά που υπάρχουν και που αντιλαμβάνεται την αξία αυτών των αρχείων και για την ιστορία του τόπου, για τον τουρισμό, για τον πολιτισμό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το έργο που έγινε μια αρχή και δημιουργήθηκε βάση να συνεχιστεί και να μπουν όλα τα αρχεία μέσα και να δεχτούν και τα λαογραφικά μουσεία κλπ. Είναι πολύ δύσκολο να βρεις έτσι δημοτικές αρχές με ανοιχτό μυαλό για να μπορέσουν να καταλάβουν την αξία αυτού του έργου και να το υλοποιήσουν. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και μπράβο γι' αυτό. Το έργο το υλοποιήθηκε μέσα στο 2023. Ήταν σε ένα στενό πλαίσιο λόγω ότι τέλειωνε το Λίτρα Αλίας και ήταν λίγο να πιεστούμε όλοι να το υλοποιήσουμε. Στην ουσία κάναμε εργασίες τεκμηρίωσης, ψηφιοποίησης, ψηφιακής επεξεργασίας. Δημιουργήσαμε μια ιστοσελίδα για την προβολή του έργου. Δημιουργήσαμε μια βάση δεδομένων που αυτό είναι το βασικό. Το οποίο μπορεί να αναζητήσει, θα σας δείξω στο τέλος με πολλούς τρόπους πώς μπορεί να υλοποιηθεί, πώς μπορεί να ψάξει μέσα. Έγιναν οι εργασίες τεκμηρίωσης που ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί ήταν πάρα πολλά τα αρχεία. Και ήταν και δύσκολο, κάποια ήταν σε πολύ κακή κατάσταση, γιατί ήταν και πάρα πολλά χρόνια. Τα οποία ήταν σε κάποιες σκούτες, σε κάποια. Τέλος πάντων, έγινε μαύρες σακούλες. Δηλαδή, αντιμετωπίσαμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν και κρίμα. Και ευτυχώς που προλάβαμε αυτά τουλάχιστον και τα σώσαμε, τα ψηφιοποιήσαμε, γιατί αν ψηφιοποιηθούν, θεωρητικά είναι στο γυναικείες πλέον διαθέσιμα σε όλους και μέσω από τη μέσω της τεχνολογίας. Και δημιουργήσαμε αυτή τη βάση δεδομένων, η οποία στην ουσία αποτελεί και αυτό που είπε και ο Δήμαρχος πριν, είναι η ψηφιακή υποδομή, όπου μπορείς να την ταΐζεις, να τη γεμίσεις και να προσθέτεις νέο υλικό. Οπότε και αυτό μπορεί να γεμίσεις και να ολοκληρώσεις την ψηφιοποίηση και θα δεις. Ένα πολιτιστικό θησαυρό, ένα πλούτο απίστευτο. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι. Εμείς έχουμε κάνει πάρα πολλά έργα στην Ελλάδα και στην Κύπρο σε αυτό το αντικείμενο. Τι θησαυρό μπορείς να βρεις από την αναζήτηση, μέσα από την τεκμηρίωση. Πράγματα από τους παππούδες μας, από τους προγόνους μας, από ιστορικά στοιχεία. Είναι φοβερό, είναι εντυπωσιακό δηλαδή. Βρεις θησαυρούς με αναζήτηση ονομάτων, βρεις πάρα πολλά πράγματα που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και τελικά γνωρίζεις και με την ιστορία σου, γνωρίζεις και το που βρίσκεσαι σήμερα και πώς θα προωθείς αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ γρήγορα, οι στόχοι του έργου τα είπα άλλωστε και πριν. Η τεκμηρίωση ψηφιακού αρχείου των κοινοτήτων του Δήμου Δικής Λέσβου και το σημαντικότερο γεγονότο της Δικής Λέσβου από τα τέλη του 17ου ως τα μέσα του 20ου αιώνα. Η διαφύλαξη και διατήρηση του πολιτιστικού πλούτου της Λέσβου μέσω της ψηφιακής αποτύπωσης. Η πληροφόρηση των επισκεπτών με νέες τεχνολογίες πληροφορικής που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης εμπειρίας επίσκεψης. Η ενέργεια ήταν παραδοτέα του έργου, ήταν η τεκμηρίωση του αρχείου που ήταν το πιο δύσκολο και το πιο χρονοβόρο κομμάτι, η ψηφιοποίηση του αρχείου, η ψηφιακή επεξεργασία, η καταχώρηση του υλικού σε ένα πλήρες διαχειριστικό σύστημα, η δημιουργία διαδικτυακού τόπου του έργου προβολής και μάλιστα, εδώ είναι και η βάση δεδομένων αυτό το διαχειριστικό σύστημα και επίσης δημιουργήσαμε και πάρα πολύ ωραία αναμνηστικά, το οποίο θα τα πάρει στο τέλος με τις τσάντες υπάρχουν εδώ, αναμνηστικά τέλος πάντων διάφορα. Που θα τα δείτε δηλαδή, κούπες, μπλούζες κλπ. Τα οποία θα σας δοθούν. Τα οποία είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτά στην ουσία όταν τα πάρεις στο σπίτι σου, θυμάσαι κιόλας, έγινε και η ιστοσελίδα πάνω κλπ. Η τεκμηρίωση αφορούσε έγγραφα, βιβλία, αρχαιακά τεκμήρια και λαογραφικό υλικό μοναδική και ανεκτήμητη αξία που φυλάσσεται στις κοινότητες του Δήμου Δικής Λέσβου και αφορούν τον 20ο αιώνα. Αυτό είναι από το 1905 στο 1970. Εδώ βλέπετε τις κοινότητες: Αγία Παρασκευή, Πολυχνήτος, Ερεσός, Καμιά, Σκαλοχώρη, Φίλια, Μανταμάδος, Μύθινα, η Αρίσβη και η Πέτρα. Αυτές ήταν οι ενέργειες τεκμηρίωσης. Έχουμε δει και κάποιο τεκμήριο για να έχετε μια εικόνα περίπου της ψηφιοποίησης. Η συγκέντρωση του υλικού, η αξιολόγηση και η τεκμηρίωση. Η τεκμηρίωση στηρίχθηκε στα Διεθνώς Σύλλογα Πρότυπα Βιβλιοθηκονομικής Επεξεργασίας του υλικού και ειδικά στο πρότυπο Dublin Core, όπως ήταν και στις περιγραφές του έργου. Συνολικά τεκμηριώθηκαν 6.500 αρχεία που αντιστοιχούν σε περίπου 17.000 σελίδες του ιστορικού αρχείου του Δήμου Δικής Λέσβου. Πολύ γρήγορα. Τεκμηριώθηκαν πρακτικά συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου των Κοινοτήτων, αρχαία υλογραφίας, επιστολές, τηλεγραφήματα μεταξύ των Δημάρχων, των Κοινοτήτων, της Δικής Λέσβου, Νομαρχίας Λέσβου, του Επιμελητηρίου, του Ειρηνοδικείου, Αστυνομικής, Στρατιωτικές και Εργασιακές Αρχές, στους οικονομικούς εφόρους και διάφορα αρχαία ιδιωτών. Τα κτηματολόγια, μια γενική περιγραφή της κτηματικής περιουσίας δημόσιας και ιδιωτικής των Κοινοτήτων της Δικής Λέσβου, προκηρύξεις για προσλήψη στο δημόσιο τομέα,
και μια πληθώρα αρχείων μοναδικού περιεχόμενου από συγκυκλίους, πρωτόκολλα, πίνακες γυμφέντων, φίλους, οικογένειες, φύλλα πορείας, στρατού κλπ. Η ψηφιοποίηση έγινε διαδικασία της προετοιμασίας μέσω των πρόσπανο διάφορων σκάνερ, book scanner που χρησιμοποιήθηκαν υποχρεωτικά για αυτό το σκοπό, γιατί δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλο είδο σκάνερ, γιατί τα αρχεία ήταν πολύ καταπονημένα, οπότε πρέπει να είναι πολύ προσεκτική η σάρρωση των αρχείων, να μην καταστραφούν. Έγινε επεξεργασία εικόνες για όλα τα αρχεία σε σταθμό επεξεργασίας, διόρθωση χρωμάτων, γεωμετρίας, αποθήκευση σε τρεις διαφορετικές αναλύσεις βάσει των προδιαγραφών του έργου. Ο χώρος της ψηφιοποίησης ήταν η βιβλιοθήκη της Πόμπης Δαράκης στην Αγία Παρασκευή Λέσβου. Πέπης. Πέπης, συγγνώμη, λάθος λοιπόν μας. Αυτό είναι το σύστημα τεκμηρίωσης, καταλογράφησης και διαχείρισης του υλικού υλικού. Το σύστημα σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε, περιλαμβάνει τις εργασίες τεκμηρίωσης ψηφιοποίησης, πλήρη με τα δεδομένα για κάθε αρχείο και έλεγχος της κατάστασης ώστε να αναγνωρίζει ο Δήμος αν πρέπει να συντηρηθεί, να τεκμηριωθεί περισσότερο και τι άλλες δυνατότητες υπάρχουν. Αυτά είναι τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν από κάτω. Εδώ είναι το sitemap της ιστοσελίδας παρουσίασης. Η ιστοσελίδα είναι το mwlesbos.pavlarchive.gr. Αυτό μπορείτε να μπείτε και από την ιστοσελίδα του Δήμου, υπάρχει link και να συνδεθείτε. Αυτό είναι το μενού που έχει κάποια γενικά στοιχεία το Δήμο, τις δημοτικές ενότητες, για τη Δυτική Λέσβο, ιστορικά αρχεία, στοιχεία, πολιτισμός, φυσικό περιβάλλον. Πάμε στο έργο, το Ιστορικό Αρχείο, Γενική Περιγραφή και ο Κατάλογος. Ο κατάλογος εδώ θα σας το δείξω μετά που μπορείς να κάνεις την αναζήτηση. Τα στοιχεία επικοινωνίας, social media, χάρτες του δικτύου τόπου και όρη χρήσης. Εδώ είναι τη λειτουργικότητα της διαδικτυακής πύλης, εξειδικευμένη φόρμα αναζήτησης επικοινωνία, το χάρτη του δικτύου τόπου, κουμπιά για κατέβασμα αρχείων, μπορείς να κατεβάσεις αρχεία, κοινοποίηση μέσω κοινωνικής δικτύωσης και δημιουργία λίστας αγαπημένων. Αυτά είναι αυτά που θα σας μοιράσουμε μετά που είπαμε πριν. Είναι το υλικό που δημιουργήθηκε το προώθηση του έργου, σελιδοδείκτες, κούπες, mousepads, φασμάτινες τσάντες, t-shirt, σημειωματάρια και στυλό. Αυτά θα τα πάρετε στο τέλος με το κλείσιμο του έργου. Αυτή είναι η ιστοσελίδα. Το έργο, όπως είπαν πριν, υλοποιήθηκε από την ΕΤΑΛ μέσω του προγράμματος Αλίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ΕΤΑΛ και τον κύριο Περιμένη για την, να το πω έτσι, που είχε βγει κόατο για τη χρηματοδότηση του έργου αυτού, που διαφέρει από τα κλασικά έργα, να το πούμε, που φαντάζομαι ήρθαν στο Βίντεο Αλίας. Να σας δείξω λίγο τη σελίδα. Λοιπόν, εδώ είναι το, όπως βλέπετε, τα links με τις ενότητες. Το Ιστορικό Αρχείο, ο κατάλογος είναι στην ουσία το zoom, να το πούμε έτσι. Εδώ θα δείτε τι δυνατότητες αναζήτησης υπάρχουν. Υπάρχει αναζήτηση με τίτλο, ελεύθερη αναζήτηση με κείμενο. Εδώ μπορείς να αναζητήσεις ανακοινότητα. Μπορείς να αναζητήσεις ένα είδος αρχείου, που βλέπετε έχει πάρα πολλές κατηγορίες, σε αλφαβητικά. Μπορείς να κάνεις αναζήτηση ένα έτος, που είναι όλα τα έτη από το που ξεκίνησε το αρχείο μέχρι το 1991, και να αρχίσει με λέξεις κλειδιά, μπορεί να βάζει οποιαδήποτε αναζήτηση και να βρεις. Κάντε με ένα παράδειγμα. Και? Κάντε με ένα παράδειγμα. Κάποιος από το κοινό, από τη Δυτική Λέσβο, να αναζητήσει κάτι. Να δούμε τι θα μας φέρει. Τι τεχνολογίες. Τι θα θέλατε να μάθετε. Ποιο είναι το πιο παλιό έγγραφο, να το βρούμε από εδώ. Πάρτε, ας πούμε, είδα εδώ στο έτος 1700, τόσο να δούμε τι έχει, ας πούμε. Αυτό, και να πάμε το μάθω, νομίζω. Αρχιεκτόνας Μανταμάρα, σωστά. Αρχιεκτόνας Μανταμάρα, 1783-1991, περιλαμβάνει το ειδικολογικός κατάλογος περιγραφής καταστήχων και ο περιληπτικός κατάλογος οθωμανικών εγγράφων. Ναι, σωστά. Ωραία. Επιλέγοντας εδώ μπορείς να δεις το αρχείο, μπορείς να κάνεις zoom in, zoom out. Αυτά τώρα, αυτό είναι το 1909, δεν είναι το 1783. Αυτά σας τα λέω, γιατί έκανα εγώ το μπλάρισμα στο σπίτι. Ναι. Κοιτά, αν έχει bugs θα τα φτιάξουμε, γιατί κάνουμε εμείς την bugging τώρα. Υπάρχουν κάποια bugs, επειδή τεράστιο το αρχείο, είναι 20.000 σελίδες οι τέτοιες. Και έχουμε κάποια bugs, τα οποία τα φτιάχνουμε, γιατί το έργο τελειώσαμε τέλος του χρόνου. Είδα και κάποια αντίγραφα, έτσι, δεν είναι όλα πρωτότυπα. Εγώ αυτό είδα. Τι αντίγραφα.
ας πούμε, στη Λέσχη Αρίσβηση είδα χειρόγραφα, ας πούμε, κάτι. Εδώ είδα, από το Μανταμάδο, μια που είστε στο Μανταμάδο, είδα κάποια καταγραφή που έχει γίνει, ξέρω εγώ, υποθέτω... Να σας πω, αν μπορείτε, δηλαδή, αν μπορείτε να μας βοηθήσετε σε αυτό, ναι, να μας στείλετε κάποιες παρατηρήσεις, πάρα πολύ να τα βελτιώσουμε, γιατί αυτό, ξέρετε, είναι η αρχή. Αυτό τη συνέχεια θα τροφοδοτεί, θα διορθώνεται, γιατί κάνουμε πάντα debugging. Πάντα, όταν βάζεις ένα πολύ μεγάλο αρχείο μέσα, πάντα υπάρχουν θέματα και στην τεκμηρίωση και στην ψηφιοποίηση. Εμείς αυτό που θέλουμε, στην ουσία, να ανοίξουμε, να το πω έτσι, να ξεκινήσει τη διαδικασία, αυτό να είναι ένα εργαλείο και να τροφοδοτείτε. Λάθη υπάρχουν πάντα. Σας τα λέω και όχι, καλά κάνετε. Εγώ έχω καταρχήν, μπορείτε να μην γνωρίζετε, έτσι, εγώ είμαι ιστορικός και έχω ερευνήσει τα αρχεία της Λέσβου εδώ και 30 χρόνια. Δηλαδή, και κοινοτήτων. Δηλαδή, είδα, καταρχήν να σας δώσω συγχαρητήρια σε όλους και στο Δήμαρχο, διότι πραγματικά έπρεπε να γίνει αυτό. Είναι κάτι το οποίο το ήθελα από τότε που ήμουν νέος. Διαπιστώνω με λύπη μου ότι αυτά τα αρχεία τα οποία είχα δει εγώ, παράδειγμα στο Δήμο Καλονής, στο Δήμο Πολυχνήτου, στο Δήμο Ερεσού, δεν τα είδα εδώ. Ελπίζω να μην έχουν χαθεί και να υπάρχουν ακόμα εκεί. Δηλαδή, να σας πω, υπάρχουν κτηματολόγια. Εγώ είχα δει στο Δήμο Πολυχνήτου τουλάχιστον 20 τόμους κτηματολογίου εποχής τουρκοκρατίας. Δεν το είδα εδώ. Στο Δήμο Ερεσού υπάρχει ένας κώδικας, ο οποίος ξεκινάει από το 1760, αν θυμάμαι καλά, 18ος. Δεν τον είδα εδώ. Προφανώς καταλαβαίνω ότι υπάρχουν δυσκολίες. Όλα αυτά που είπατε, ότι οι υπάλληλοι, δεν κάναμε το αρχείο. Να παρέμβω λίγο εγώ. Οι ίδιοι οι Δήμοι παλιότερα έχουν πετάξει στις κομματερές. Θα μου επιτρέψετε να παρέμβω λίγο σε αυτό. Γι' αυτό είναι πολύτιμη η πολύτιμη εργασία του κάνει. Αναγνώστος. Κύριε Αναγνώστος, θα μου επιτρέψετε να παρέμβω λίγο σε αυτό. Αυτό το έργο είναι ένα έργο 47.000 ευρώ. Ναι, το καταλαβαίνω. Είναι ένα έργο το οποίο ξεκινά να αναδείξει ορισμένα πράγματα, τα οποία και σε επίπεδο κόστους ωφέλειας είναι αυτό το οποίο μπορεί να αναδειχθούν. Υπάρχουν έγγραφα, το οποίο όπως αναφέρατε, τα οποία σε μια άλλη διαδικασία του πλωμαρίου που είχε γίνει ψηφιοποίηση, χρειάζονται ακόμα τα παλιά έγγραφα ειδική διαχείριση και πρέπει να πάνε μέσω του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης. Δεν μπορούν να ψηφιοποιηθούν εύκολα. Αυτά τα έργα είναι μεγάλα έργα, τα οποία, όπως είπε και ο Δήμαρχος και η κυρία Σανούλα, έπονται. Επομένως, το πιο σημαντικό εδώ πέρα είναι ότι ξεκίνησε μια εξαιρετική δουλειά. Αυτό θέλω να πω, είναι ένας πιλότος, νομίζω ότι δεν είναι όλο το αρχείο των Δήμων, είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Υπάρχει έργο από τα ΓΑΚ 30 εκατομμύρια ευρώ που υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, που προσπαθούν να ψηφιοποιήσουν πολλά αρχεία από όλη την Ελλάδα, το οποίο έχουν ανάδοχο και υλοποιούν τώρα, από ό,τι ξέρω. Γενικότερα γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες. Αυτή είναι μια προσπάθεια η οποία είναι από ένα μικρό Δήμο στην Ελλάδα, που όμως ξεκινάει κάτι πολύ σημαντικό και κάνει και δουλειά άλλων φορέων. Δηλαδή, αυτή είναι δουλειά των ΓΑΚ, είναι δουλειά του Υπουργείου Παιδείας. Προφανώς και μπορεί να υπάρχουν και λάθη και σφάλματα κλπ. Ούτως ή άλλως δεν ψηφιοποιήθηκε όλο το αρχείο, δεν τεκμηριώθηκε. Δηλαδή, ήταν μέρος του αρχείου. Ο σκοπός, εφόσον και ο Δήμαρχος είπε και αντιδήμαρχος, ότι ο σκοπός είναι να γίνει και το υπόλοιπο και να μπει όλο, εκεί στην ουσία έχουμε φτιάξει την υποδομή και το κόνσεπτ να προχωρήσει. Εμείς έχουμε και άλλες ιδέες. Μπορούμε να κάνουμε και διάφορες άλλες εφαρμογές εκπαιδευτικές, να γίνει πιο εξωστρεφές στο αρχείο και στα παιδιά, να φτιαχτούν διάφορα πράγματα που μπορεί να γίνουν σε δεύτερη φάση. Απλά θεωρώ ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που ξεκίνησε και έγινε και από ένα Δήμο, έτσι. Δεν το έκανε το Υπουργείο Παιδείας. Ναι, να συμπληρώσω κάτι σε αυτό. Καταρχήν, είναι πολύ σημαντικό που το βλέπει κάποιοι άνθρωποι όπως ο Στατής που είναι ιστορικός και έχει μια μεγαλύτερη εμπειρία από εμάς όλους τους υπαλλήλους κτλ. Και θα είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουμε ένα feedback. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό που είπατε. Οποιασδήποτε ανακρίβειες, κάτι λάθη τα οποία έχουν περαστεί στο αρχείο, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε τις παρατηρήσεις ώστε να διορθωθούν αυτά για να πάει στο καλύτερο. Το δεύτερο που θέλω να πω είναι ότι, το είπε και ο Αλέξης, ότι ουσιαστικά είναι μόλις το 10% του υλικού που υπάρχει στις κοινότητες. Και αν λέω, και πολύ μεγάλο ποσοστό λέω, που έχει ψηφιοποιηθεί. Και πολύ μεγάλο λέω. Υπάρχει όντως πολύ υλικό, πάρα πολύ υλικό, και αυτό το υλικό, επειδή επισκεφτήκαμε τις κοινότητες για να το δούμε, κινδυνεύει το επόμενο διάστημα, αν δεν γίνει κάτι, να πεταχτεί και να μην διαβάζεται πια. Ήδη έχει πεταχτεί μεγάλο μέρος του υλικού στα σκουπίδια. Ναι, το ξέρω. Παλαιοπόλες έχουν και εγώ έχω. Ναι. Δήμος Ερεσού είχε πεταχτεί, τσουβάλια ολόκληρα από το αρχείο είχε πεταχτεί.
Αυτό, αυτό. Εγώ ό,τι έχω μπορώ να το διαθέσω αυτό. Να ψηφιοποιηθεί. Ακόμα καλύτερα. Ακόμα καλύτερα. Σε επόμενη χρηματοδότηση που θα έχουμε. Εφόσον υπάρχει τώρα αυτό, νομίζω σε οποιοδήποτε χρηματοδοτικό εργαλείο και να πάτε, δεν θα σας πει κανείς όχι. Όταν έχετε φτιάξει το κόνσεπτ την υποδομή και πείτε να το συνεχίζουμε. Είναι, δηλαδή θέλω να πω ότι νομίζω το πεδίο δόξα λαμπρών πλέον γι' αυτό. Γι' αυτό και χαίρομαι που έγινε η αρχή για να. Και εμείς θέλουμε πάρα πολύ το feedback να μας δώσετε για να, να το κάνουμε καλύτερο. Ο κύριος αναγνώστης του αρχείου που έχει, θέλετε από μόνος σας ένα πρόγραμμα για να το καταπίσετε. Βασικά, ήδη ετοιμάζουμε, θα συνεργαστούμε ο Δήμαρχος που ξέρει για την έκδοση ενός λευκώματος που αφορά την παλιές φωτογραφίες των κοινοτήτων της Δυτικής Λέσβου με ένα κείμενο, ας πούμε, το οποίο θα προβάλλει την ιστορία του δυτικού τμήματος του νησιού. Δεν θα αργήσει αυτό. Ο παππούς μου, από τα σόγια της μάνας μου, ήταν κοινοτάρχης Δαφείων μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Οπότε έχω και μία συγγένεια από αυτή τη μεριά, από αυτά τα μέρη. Και εσύ, και εγώ. Μια μικρή παρέμβαση. Όσο θέλει. Είναι το και τόσο τυπική διαδικασία. Διαδραστική είναι. Αν μου επιτρέψετε και εμένα μια μικρή παρέμβαση με αφορμή την τοποθέτηση των δύο αντιδημάρχων, τη Συνήν και του τέρας αντιδημάρχου, ξεκινήσαμε και μαζί, και αλλά και του κυρίου αναγνώστου. Θέλω να σας υπενθυμίσω ότι ο Δήμος Δυτικής Λέσβου την πρώτη τετραετία είχε να ασχοληθεί με πιο πεζά πράγματα. Τα πεζά εντός εισαγωγικών. Έπρεπε να βρούμε καρέκλα να καθίσουμε για να στήσουμε ένα Δήμο. Έπρεπε να ασχοληθούμε με την αμήλικτη καθημερινότητα. Έπρεπε να ασχοληθούμε με το να εκτελέσουμε κάποια έργα για να δει και αυτή η περιοχή κάποια έργα που είχε χρόνια να δει. Θεωρώ ότι τα καταφέραμε, κάπως τα καταφέραμε. Αυτό το οποίο έχω να πω για τη δεύτερη θητεία, την πενταετία, είναι ότι τώρα μας δίνεται πια ευκαιρία να ασχοληθούμε και με πιο εξειδικευμένα πράγματα. Και ήδη κάνουμε κινήσεις προς αυτή την κατεύθυνση και εμπλουτίζοντας το έμψυχο υλικό μας, αλλά και κυνηγώντας πλέον τα προγράμματα αυτά σε πιο εξειδικευμένες δράσεις. Θέλω να είστε σίγουροι ότι στο εγγύς μέλλον, δηλαδή στο αμέσως προσεχές διάστημα, θα ακούσετε ειδήσεις στους τομείς αυτούς τους εξειδικευμένους που θα ταράξουν τα λιμνάζοντα νερά. Λίγη υπομονή και θα τα ακούσετε. Θα γίνουν πολύ σημαντικά πράγματα, ήδη γίνονται και ήδη πολλά τελειώνουν. Να πω κάτι αυτό που είπατε για τα λογογραφικά μουσεία επίσης που είναι πολύ σημαντικό. Θα σας το στείλω να το δείτε. Έχουμε κάνει ένα έργο, υλοποιήσαμε τώρα από το ΠΕΤ του Βορείου Αιγαίου για τη διασύνδεση του λογογραφικού μουσείου της Σάμου. Και έχουμε 8 λογογραφικά μουσεία που το έκανε ο Δήμος Ανατολικής Σάμου. Στην ουσία το σχεδίασε ο Δήμος Σάμου, που μετά με τη διάσπαση έγινε δύο Δήμοι. Και υπάρχει ένα δίκτυο μουσείων που λέγεται samusmuseums.gr. Μπορείτε να το δείτε. Που στην ουσία αναδεικνύουμε την ισχύ διαδρομή των μουσείων στα χωριά. Και κάτι άλλο να πω επίσης. Να πω επίσης πολλά ευχαριστώ και στην ομάδα και τη εταιρεία μου και των εξωτερικών συνεργατών. Την κυρία Στεργιοπούλου, την κυρία Μανοήλ, την κυρία Πιτού, τον κύριο Αυγουστόπουλο, την κυρία Παντελή, που υλοποίησαν αυτό το δύσκολο έτσι, και γρήγορο έργο που έπρεπε να το κάνουμε μέσα σε 5 μήνες, γιατί ήταν και η χρόνη πάρα πολύ πιεστική λόγω των χρονοδιαγραμμάτων. Και αν έχετε κάποια οποιαδήποτε άλλη ερώτηση ή απορία, είμαστε εδώ. Είναι αυτοί που χρειάζονται ένα χειροκρότημα και είναι πίσω από τις κάμερες. Ναι, σωστά. Να σας ευχαριστήσουμε όλους και όλες που ήσασταν σήμερα εδώ σε αυτή την παρουσίαση. Όπως είδατε, είναι ένα εργαλείο το οποίο θα δώσει στο Δήμο τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να εμπλουτιστεί και να γίνει πολυεργαλείο. Και ελπίζω ότι θα είναι χρήσιμο όχι μόνο στους ερευνητές, αλλά και ευρύτερα στους πολίτες οι οποίοι ενδιαφέρονται για την τοπική ιστορία. Ελπίζω και θα βρεθεί χρηματοδότηση σίγουρα από ό,τι φαίνεται για να συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια. Και κλείνοντας, να σας δώσουμε και ένα αναμνηστικό, όπως είπε ο κ. Τζορτζακάκης από τη σημερινή εκδήλωση. Εγώ όταν καθαρίζαμε το κτίριο στην Αγία Παρασκευή για να κάτσουμε, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος, εμείς αποκτήσαμε τουλάχιστον η ομάδα εκεί του στρατηγικού σχεδιασμού, απέκτησε γραφεία τον Γενάρη. Και λίγο μετά πέσαμε στον COVID και
και σαν προσφυγικά και τα λοιπά. Είχαμε και το μεταναστευτικό. Και το μεταναστευτικό αύριο. Λοιπόν, όταν καθαρίζαμε εκεί πέρα και τα βάζαμε πράγματι σε μαύρες σακούλες, βρήκα εγώ ένα βιβλιαράκι εκεί, το ξεφύλισα από την περιέργεια. Ήταν δεκαετία 50. Λοιπόν, ήταν ο πατέρας μου ήταν ταχυδρομικός, ήταν προϊστάμενος στο ταχυδρομείο στην Αγία Παρασκευή. Διαπίστωσα τι γινόταν εκεί την εποχή που η Ελλάδα ήταν φτωχή και δεν είχε και δικαστές και τα λοιπά. Αναθέταν σε δημοσίους υπαλλήλους να χειρίζονται και να εκδικάζουν υποθέσεις. Και ανακάλυψε τον πατέρα μου. Τώρα είναι ένα πράγμα που με συγκίνησε που το βρήκα, ότι έπαιζε αυτό το ρόλο. Εκδίκαζε υποθέσεις, διαφωνίες που είχαν οι αγρότες μεταξύ τους, οι κάτοικοι στο χωριό. Και... Καβής. Καβής, ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λούτος αρχείο στα επόμενα και πιο σημαντικά σύντομα.